Κύριε Ρεμπάμπη, παρακαλώ. Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κρεσέντο αστυνομικής βίας. Mm-hmm. Αυτό σηματοδοτούσε η χθεσινή επιχείρηση του Κουκάκη, που δεν, να το πω έτσι, δεν σεβάστηκαν ούτε καν τους ίδιους τους νόμους που υπάρχουν σε αυτή τη φάση. Και η ευθύνη για αυτή την επιχείρηση βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Και πολύ περισσότερο είναι προκλητική, κατά τη γνώμη μας, η υπεράσπιση κιόλας. Η συνέχεια δηλαδή. Και η συνέχεια δεν είναι μόνο τα όσα ακούσαμε εδώ πέρα. Η συνέχεια έχει να κάνει και με τις σημερινές εικόνες και με τα διάφορα τραγελαφικά, κατά τη γνώμη μας, που ακούστηκαν. Αν είναι πλαστικές σφαίρες, αν είναι πλαστικές μπάλες. Ναι. Το θέμα είναι ότι και με τέτοιου τύπου επιχειρήσεις, αυτό που υπάρχει σαν σχεδιασμός είναι να νομιμοποιηθεί, να γίνει κανονική και σαν εικόνα, το γεγονός ότι οι αστυνομικές δυνάμεις μπορεί να χρησιμοποιούν και έναν εξοπλισμό πιο βάρβαρο, πιο επικίνδυνο, ο οποίος εξοπλισμός βέβαια δεν προκύψε τώρα. Και επειδή υπήρχε και πριν η συζήτηση, η απόφαση για την προμήθεια του εξοπλισμού είχε πάρθει το 2007, εμφανίστηκε το 2013, καταγγελίες υπήρχαν για χρησιμοποίηση πλαστικών σφαιρών και το 2015-2016, αν θυμάμαι καλά, και χρησιμοποιήθηκε. Δεν υπήρξαν 15-16. Υπήρξαν καταγγελίες. Σίγουρα ο εξοπλισμός υπήρχε. Διατηρήθηκε. Τώρα κύριε Ρίγα, μην εγγυάστε εσείς. Εδώ πήγαν να σας συλλάβουν εσάς τον ίδιο. Δεν μπορείτε να εγγυηθείτε. Εξοπλισμός που διατηρήθηκε. Έτσι, δεν καταστράφηκε κάποιο εξοπλισμό το 2015. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, διατηρήθηκε και τελικά αυτές οι ενέργειες και αυτό το κρεσέντο καταστολής στοχεύει, κατά τη γνώμη μας, το ίδιο το εργατικό κίνημα, το οποίο είναι και αυτό, το οποίο μπορεί να απαντήσει. Θα απαντήσω σε λίγο. Είναι το εργατικό κίνημα. Κύριε Ρεμπάμπη, παρακαλώ πολύ. Κύριε Ρεμπάμπη, εσείς έχετε το λόγο. Εσείς έχετε το λόγο. Δεν θα σας τον αφαιρέσω, αλλά θα σας παρακαλέσω να βάλετε μια ανατελεία. Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε Ρεμπάμπη. Και η κρατική καταστολή, εκεί είχαμε μείνει, η κρατική καταστολή πάει χέρι-χέρι με την αντιλλαγική πολιτική. Τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε ότι η συζήτηση για αυτά τα φαινόμενα πρέπει να συνοδευτεί και από τη συζήτηση με το τι έχουμε γύρω-γύρω. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να περάσει καινούργιο ασφαλιστικό, ετοιμάζεται να περιορίσει ακόμα και το δικαίωμα των διαδηλώσεων, ετοιμάζεται και πρέπει να εφαρμόσει το ξύλωμα του απεργιακού δικαιώματος, ενισχύεται η εμπλοκή της Ελλάδας σε επικίνδυνα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, και αυτή η πολιτική για να επιβληθεί θέλει και το βούρδο της καταστολής. Και αυτό θα ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω και μετά θα καταλήξουμε σε αυτό που θέλετε. Και αυτό, το πώς επιβάλλεται αυτή η πολιτική, το έχουμε ζήσει πολύ καλά και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πώς εφαρμόστηκε, για παράδειγμα, αυτή η πολιτική τότε? Οι συνταξιούχοι τι τρώγανε? Οι μαθητές που διαδηλώνουν τι τρώγανε? Έχουμε ακόμα δύο φοιτητές οι οποίοι δικάζονται γιατί διαδηλώνουν ενάντια σε πόλεμο. Και δικάζονται, συνελήφθησαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα τραβιούνται με αυτές τις κατηγορίες. Γιατί αυτή η καταστολή. Γιατί εμείς είμαστε υπέρ του πολέμου. Χέρι-χέρι με την αντιλαϊκή πολιτική. Προφανώς τα χθεσινά και το κρεσέντο αστυνομικής βίας που είδαμε, από ό,τι καταλαβαίνετε και από όσους είδαμε, δεν αφορά κάποιους ορισμένους. Ολοκληρώστε, αλλά και απαντήστε αν θέλετε στον κύριο Ξενάκη. Στοχεύει να τρομοκρατήσει συνολικά το λαό, τον εργαζόμενο. Ωραία. Που βλέπει ότι πρέπει να διεκδικήσει και να παλέψει ενάντια σε αυτή την πολιτική. Παρακαλώ και την άποψη για τις καταλήψεις. Αν θεωρείτε ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται, για να τους αφήνουμε να συνεχίζονται κανονικά. Αν υπάρχουν καταγγελίες που αφορούν εμπόριο ναρκωτικών ή κάτι τέτοιο. Αν υπάρχει ένα ιδιαίτερο στο σπίτι. Πρέπει να υπήρχε. Πίσω. Αν υπάρχει ιδιαίτερο στο σπίτι. Υπάρχει καθεστώς για να ρυθμίζεται αυτό πάντως. Πώς ναι, δηλαδή. Υπάρχει καθεστώς για να ρυθμίζεται. Πάντως. Μπορεί και χωρίς να εισβάλλει η αστυνομία στα διπλανά σπίτια. Ναι. Αλλά είσαστε ενάντια ή υπέρ, παιδάκι μου, απλή ερώτηση. Έτσι καταλήψει. Εμείς έχουμε και ιδεολογικά διαφορές και πολιτικά διαφορές μαζί. Δεν είσαστε ενάντια. Σε καμία περίπτωση αυτό. Δεν μας κάνει να είμαστε υπέρμαχοι της κρατικής καταστολής. Δεν ξέρω, ρωτάω. Μισό λεπτά. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει. Σε καμία περίπτωση, λέω, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό το όριο καταστολής. Όπως και όσο και αν προσπαθείτε να το κάνει αυτό η κυβέρνηση. Έχει γίνει κάτι χειρότερο. Και κατάλληλα. Δηλαδή, για να δικαιολογήσει αυτή την υπέρμετρη βία, αυτή την τρομοκρατία, χρεώνει δύο παιδιά στην κατάληψη. Του σκηνοθέτει. Προσέξτε, λέει, είναι μέρος κτλ. Αυτή τη μομφή, ποιος θα την πετάξει, ο πατέρας όπως μιλούσε. Κάθε άλλο παρά ανήκει ή υποστηρίζει αυτό το χώρο. Οι εικόνες που παρακολουθούμε με την ένταση της καταστολής στο τελευταίο διάστημα δεν αφορά κάποιους μεμονωμένους και λίγους. Αφορά πλατεία, τον εργαζόμενο λαό που θέλει να διεκδικήσει και να παλέψει. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να λέει ότι το ξεγίνωνα διαδηλωτή αφορά έναν, δύο, τρεις. Αυτή η εικόνα έχει πολύ ευρύτερη σημασία. Και αφού υπήρχε, κύριε Κερί, υπήρχαν τρεις εισαγγελίες εκεί πέρα. Πολύ ευρύτερη στόχη. Ήθελα από τον κύριο Ρεμπάπη μια τοποθέτηση. Θα κάνω μια τοποθέτηση συνολικά για τις εξελίξεις. Να την κάνετε, παρακαλώ. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν ασπάζεται αυτή τη συνένεση.
Ποια συνένεση δηλαδή, σε έναν επικίνδυνο εφησυχασμό που καλλιεργείται εδώ και χρόνια στο λαό μας, ο οποίος τι λέει, πολύ συνοπτικά, ότι αν η Ελλάδα είναι το καλό παιδί του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να διασφαλίσει τα σύνορά της, τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την ειρήνη. Αυτός ο μύθος χρεοκοπεί αυτές τις μέρες. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας της Τουρκίας με τη λεγόμενη κυβέρνηση Λιβύης, που σβήνει από το χάρτη και τα νησιά και τα δικαιώματα που μπορεί να από εκεί. Μισό λεπτό. Πουθενά, κύριε... Μισό λεπτό. Ότι δεν ήταν πουθενά επικοινωνήσει δεδομένη. Για να. Και έχουμε ναι, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Συμμαχίες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε καινούργιες νατοικές βάσεις. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τη συζήτηση. Άνοιξε τη συζήτηση ακόμα και για να έρθουν πυρηνικά του ΝΑΤΟ στη χώρα μας. Εξελίξεις που τώρα τις βλέπουμε μπροστά μας. Με όλη τη συζήτηση που έχει ανοίξει για το Ιντσιρλίκ. Και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη γιατί σε αυτή την πολιτική φόρεσε το φερετζέ τη αριστερή πολιτική. Εμείς και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψήφισε τις δαπάνες για την άμυνα, όπως καταψήφισε την προηγούμενη εβδομάδα και την αναβάθμιση του F-16. Mm-hmm. Γιατί κατά τη γνώμη μας το ουσιαστικό και το βασικό δεν είναι ούτε το ύψος ούτε το πλάτος. Είναι ο προσανατολισμός. Ο προσανατολισμός των ενόπλων δυνάμεων. Και η πραγματικότητα τη λένε καλύτερα νομίζω τα έγγραφα του Πενταγώνου. Σας... Που λένε όσον αφορά την αναβάθμιση του F-16 ότι χρειάζεται επιχειρησιακή δυνατότητα ούτως ώστε να εκτελούνται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι νατοικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Σας ευχαριστώ. Αυτόν τον εφησυχασμό δεν τον αποδεχόμαστε και προφανώς οι εξελίξεις διαμορφώνονται πολύ επικίνδυνες για το λαό μας και για τους λαούς περιοχής. Πάντως, το δίλημα στην εκμετάλλευση και επόδυνο συμβιβασμού με την Τουρκία ή σύγκρουση είναι πολύ επικίνδυνο και από τις δύο μεριές. Αφενός, μεν γιατί μια σύγκρουση μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για συνεκμετάλλευση. Αφετέρου, δεν γιατί η συνεκμετάλλευση φέρει. Πάμε στους συνεδριασμούς.